Θα επισκεφθούμε σε λίγο τον Εισαγγελέα Πλημμυλιωτικών Αθηνών και αύριο τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο, προκειμένου να καταθέσουμε αναφορά με την οποία ζητούμε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες γνωστού επιχειρηματία στον κλάδο των ασφαλίσεων, ο οποίος κατά τρόπο αντιδημοκρατικό, καταπατώντας κάθε έννοια ελευθερίας, δεν δίστασε να επιχειρήσει να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους του προκειμένου να ψηφίσουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος επιχειρηματίας, με φράσεις όπως «εγώ δεν είμαι τόσο δημοκράτης και σας το έχω αποδείξει» και «εδώ δεν χωράνε αντιρρήσεις», επιχείρησε να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και μάλιστα μπροστά στον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να ψηφίσουν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο δε κύριος Υπουργός, αντί να τον βάλει στη θέση του, το μόνο που είχε να πει και να ζητήσει συγγνώμη, το μόνο που είχε να πει ήταν ότι κάνει πλάκα. Πρέπει να καταλάβει ο κάθε επιχειρηματίας που λειτουργεί κατά αυτόν τον αντιδημοκρατικό τρόπο ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αφήσουμε να μας τρομοκρατούν και να μας απειλούν. Μας αφαίρεσαν το δικαίωμα να ζούμε αξιοπρεπώς. Μας αφαίρεσαν το δικαίωμα στο όνειρο. Δεν θα τους επιτρέψουμε και να μας αφαιρέσουν τη δυνατότητα να μπορούμε να επιλέγουμε και να ψηφίζουμε το κόμμα της αρεσκίας μας. Βεβαίως, αντιδημοκράτες επιχειρηματίες όπως ο εν λόγω κύριος βρίσκουν και τα κάνουν αυτά βασιζόμενοι πάνω στους αντιδημοκρατικούς, αντιλαϊκούς, αντεργατικούς νόμους της κυβέρνησης. Όμως πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος της εργασίας δεν είναι διατεθειμένος να ανεχθεί τρομοκρατία και απειλές. Όπλο μας είναι η αλληλεγγύη. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Και αυτά δεν θα περάσουν. Είναι σαφές ότι ο κύριος επιχειρηματίας με τα όσα είπε παραβιάζει την εκλογική νομοθεσία και καλούμε τον Εισαγγελέα Πλημμυλιωτικών Αθηνών αλλά και αύριο τον κύριο Ισίδωρο Ντογιάκο να επιληφθούν του θέματος, γιατί είναι 100% πασιφανές ότι η στάση του υπέχει ποινικές ευθύνες.